Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής εκφράζει και από εδώ τη βαθιά του θλίψη για το τραγικό πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμαστε σύντομη ανάρρωση στους δεκάδες τραυματίες. Πέρα όμως από την έκφραση της συμπαράστασής μας προς τις οικογένειες των αδικοχαμένων θυμάτων, απαιτούμε τώρα την αποκάλυψη των πραγματικών αιτιών του τραγικού αυτού δυστυχήματος και την απόδοση ευθυνών σε όσους έχουν εγκληματικές ευθύνες για την υποβάθμιση και απαξίωση των δημόσιων υποδομών, διεκδικώντας ταυτόχρονα το δικαίωμα όλων μας για ασφαλείς μετακινήσεις και ασφαλή σχολεία. Οι μαθητές της Αθήνας χθες και σήμερα τώρα εδώ στα σχολεία γράφουν με τις τσάντες τους και ανακοινώσεις που δίνουν και πανώ σε αυτό το τρένο θα μπορούσε να ήταν ο καθένας μας και κάθε μία από εμάς, από τα αδέλφια μας και τους φίλους μας. Και έχουν απόλυτο δίκιο. Παιδιά, έχετε δίκιο. Και για άλλη μια φορά μαζί με τα αδέλφια σας φοιτητές μας δίνετε ένα μάθημα ζωής. Εμείς λοιπόν ως γονείς σας λέμε... Οι ζωές σας, οι ζωές των παιδιών που χάθηκαν, οι ζωές μας αξίζουν. Μάθαμε με τον πιο δύσκολο τρόπο όλα αυτά τα χρόνια ότι τα μέτρα προστασίας της υγείας, τα ασφαλή σχολικά κτίρια, η ποιότητα της εκπαίδευσης των παιδιών μας και τόσα άλλα που είναι απαραίτητα για να έχουμε μια αξιοπρεπή ζωή, εμείς και οι οικογένειές μας, εσείς, όλες οι κυβερνήσεις τα βλέπουν σαν κόστος. Σας υποσχόμαστε λοιπόν και σας καλούμε μαζί με τους εκπαιδευτικούς σας να βάλουμε εμπόδια σε αυτούς που συνεχώς κάνουν εκτόσεις στις ζωές μας. Η ζωή μας, η ασφαλή ζωή μας είναι αδιαπραγμάτευτη. Δεν κάνουμε έκπτωση λοιπόν σε αυτό. Να γίνει λοιπόν η οργή μας κινητήρια δύναμη ώστε να διεκδικήσουμε ασφαλή ζωή. Και σας υποσχόμαστε ότι θα το κάνουμε, θα βάλουμε εμπόδια, ώστε κάθε φορά που κάθε γονιός θα πάρει τηλέφωνο στο παιδί του, να μπορεί το παιδί να του λέει «Μαμά, παπά, είμαι καλά, περνάω σούπερ, σ' αγαπώ».